Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερος ή και προσθέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό, δεύτερος ή και προσθέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό, δεύτερος και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύθης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν ειδήσω αναβαλόμενος φως ημάτιον. Εκτείνων των ανώνων σιδέρους ως αγάπαινε εν είδες ετερό αυτού. Ότι θείς νεύτην επίπεσεν αυτό υπερυπατών υπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγαν. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε στον αιώνα του αιώνο. Άφησε σημάδι του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω φεύσονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει των τόπων. Όριον όνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελέσονται, ουδέ επιστρέψει καλή σε την γη. Που εξ αποστέλων τη γά στην φάραξη, αναμέσουν των ωραίων διελέσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρήζυψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορτασίσεται η γη. Ο εξανατέναν χόρτων τη κτίνηση του χλώνει του δουλεία των ανθρώπων, του εξαραγκινάρτων εκ τη γη, και ίνο σε φρένει καρδία εν ανθρώπου, του ηλερίνε πρόσωπο εν ελαίο, και άρτο καρδία εν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου ασεφίτε σα, εκεί στρουθεί ο ενωσέσουση του ιεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα ψηλά τα σελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και αγένε του νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή, ανέδινε ο ήλιο και συνήθισαν. Και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελέσσαν άνθρωπους επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως της πέρας. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος δοκώσει, δίνουν τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντους σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σήματα πλησίου του Χριστότητος, αποστρέψα τους δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις τον χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου Ισώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των δωρεών και καπνίζονται άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το Κυρίο, εκλείπει αμαρτωλία από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνου την δύση αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον. Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού
ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Σκόπου ημών Γαβρίλ και των συγχωροστάτων των αυτοαγίων αρχιερέων Μακαρίου, Αγαπίου και Διονυσίου του και Επιμενάρχου ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Ευαγγελίας Μοναχής και της Συνοδείας Αυτής, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων λιγονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα. Τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε και κάτσα προσέ εις ακούσον μου, εις ακούσον μου Κύριε. Κύριε και κάτσα προσέ εις ακούσον μου, και στη φωνή της δέησεώς μου, έντο και κραγένε με προσέ, εις άκουσον μου Κύριε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερίνη, εις άκουσον μου Κύριε. Κύριε, φυλακή το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζες με προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Δεν έτσι με δικαιώς, εν ελέη και ελέξη με. Κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέθω. Μονή μου προς Κύριον εκέτραξα.
Άκουσα φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Εκέ ο ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εγκρύβει, έξε μου το πνεύμα μου και εσύ ένωσες τρίβους μου. Ενώ το τόρτι εμπορεύω μην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επεβλέπουν και ουκίνω επιγεινός φορμέ. Απολέτω φυγή απέ μου και ουκέστηνω εξητώ την ψυχή μου. Εκέ έκραξα πρόσε Κύριε είπα, σοι ελπίς μου μερίς μου ή εγγυζόντων. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπείνωθεις φόδρα. Κρίσε με τον κατά δύο κοντών με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξακαγέ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου. Εμέ υπομένους οι δικαίοι έως σου ανταποδόσμοι. Εκμαθαίωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τάτα σου προσεύχοντα εις την φωνή της δέησεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύω ήλος μας εστί. Παύλος ο Θεσπέσιος εμιμή την προκηρύσετε. Ο μονίμος καλούμενος και τρόπις κοσμωμένος τες αυτού παμάτας και Θεός εμπία και διαδρία της ψυχής και κατερία των περιστάσεων και σιλοπληρωτούμενων ορθοδοξία υπέρμα και ο γενής υπερδόξασε ουρανής γινόμαστη. Έλη και το όνομα των συμπεμεινάσε Κύριε, υπέμπνεν η ψυχή μου εις τον λόγο σου. Υπήσεν η ψυχή μου επί των Κύριων, Παύλος ο Θεσπεσίος εμιμή την προκηρύσετε. Ο μονίμος καλούμενον και τρόπις κοσμουμένον της αυτού παμάτας και Θεός εμπία και διανδρία της ψυχής εκατερία των περιστασεών και ζηλοπληρωτούμενων ορθοδοξίας υπέρμαχε ο καινής συνδεδόξασε ουρανής κοινόμαση. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων, Άριον των Αθέων και της Ευή Μακεδονίων. Τεστερές των δωμάτων σου νευρές απειχώνησα στο όρθοντε λόγο της διδασκαλίας των ορθοδόξων την πλήση ιερομίστα μακάρες στήριξα θείο σου την υπερλαμπρόν ομολογία δεξαμένος βασιλείας ανέδειξε κοινων όνο φιλάνθρωπου. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκπασών των ανομίων αυτού Άριων των Αθέων και της Ευή Μακεδονίων. Τεστερές των δογμάτων σου νευρές απεικόνησα στο όρθοντε λόγο της διδασκαλίας των ορθοδόξων την πλήθη ιερομίστα μακάρες στήριξας θείο σου την υπερλαμπρόν ομολογία δεξαμένος βασιλείας ανέδειξε κοινων όνο φιλάνθρωπος. Γεννήθη τον Κύριο πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί δρόμον εκτελέσαντα σε και την πίστη τηρήσαντα ιεράρχα μακάριες Χριστός εστεφάνωσε το λάμπρο στεφάνω της δικαιοσύνης και κατελάμπρινε την σύν ομολογία να αξιοθαύμαστε διότι είναι ουράνιο κληρονομία δεξαμένος τον σωτήρα δυσόπισον υπέρ των ανυπνούντων σε. Ότι κατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Παβλέπα μακάριστε ομολογία σε πόνι με τον θερμό σε φημούντων σε. Προστάτης γενωμένος σε πάντως κινδύνου βάσης αμαρτίας και καταιγίδος των βαθών και τυραννίδος πατέρ διάσωσο ως μάρτης γαραίτητος και ιεράρχης επροσδεκτός Παρισίας εγκέκτησε προς Χριστόν τον Θεόν ημών. Δόξα Πατρί και Άγιον
και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου. Επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γαβριήλ. Και το συγχωροστατούντον αυτό Αγίων Αρχιερέων, Μακαρίου, Αγαπίου, και Διονυσίου του και Ποιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Ευαγγελίας Μοναχής και της Συνοδείας αυτής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, έτι δε των ευλαβών προσκυνητών και των αδελφών της Αγίας Μονής ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης, και υπερ πάντων των βρών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των κακοφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, το ποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, τα παιδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως η λαχτήρια ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και είναι το όν και το δοξασμένο, το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ηλιός εφημάς, καθά περιπίσαν πισε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδεσαι με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το λιό σου στο αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνου. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, θύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών,
ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού φετισόμεθα. Χαρά σου, Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίδης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ελεήμου, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σκύσε
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγης όνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστης αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον αμίας ημίν, Άγιε επίσκεψε υγείας της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγης ως αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν θέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αρθεί εν εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, βάσης γαν απολογίας απορούντες, ταύτης ηθήν ηκεσίανος δεσπότη, σωτηρία του γένους των χριστιανών.
Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευχαριστούμε Συ, Κύριε ο Θεός ημών, ο κατά του πολυαίρεως ορισάμενος, την δούρησε κατηρήνην εκ της ματέας του κόσμου η ζωής και καλέσας αυτήν εις το σημνόν τούτο επάγγελμα. Αξίωσον αυτήν, ζήσε αξίως εν τη αγγελική ταύτη πολιτεία και φύλαξον αυτήν εκ των παγίδων του διαβόλου και καθαράν αυτής την ψυχήν και το σώμα διατήρησον έως θανάτου και ναών Άγιον σου γενέστε καταξίωσον, συνέτησον αυτήν μνημονεύειν σου διαπαντός και τι των σών προσταγμάτων ταπείνωσιν και αγάπην και πραότητα δώρησε αυτήν πρεσβείες της υπεραγίας δεσπίνηση μου Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε. Εις των ζυγών σου δέσποτα των σωτήριων πρόσδεξε την δούλη σου Μακαρία. Μακαρία και καταξίωσον αυτήν εν την πίνη συνταγήν των εκλεκτών σου, ένδυσον αυτήν αγιασμού στολήν, σοφροσύνη περίζωσον την οσφήν αυτής, πάσης αυτήν εγκρατείας ανάδειξον αγωνιστήν, εν ταυτό και εν ημίν την το πνευματικό σου χαρισμάτων, τελείαν δωρεάν εν απομένην αξίωσον πρεσβείες της υπεραγίας της πνησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Yeah.
Συμπαθούμε με το ύψος, συμπαθούμε με το ύψος. Αδελφοί, μακαρία μοναχή. Πορεύω εν ειρήνη. Και δικαιοσύνη και ασκήσει. Αμήν. Θεωρώ απαραίτητο αυτή την ευλογημένη ώρα που στην περιάκουστη μονή της κορυφής της Μητροπόλεως μας ανέλαβε ως αρβόνα την ρασοφορία της η αδελφή η Μακαρία. Θεωρώ απαραίτητο να δοξολογήσω το όνομα του Θεού, γιατί μας οδήγησε σε αυτή την ώρα και μάλιστα πανεπίσημα, καθώς της ιεράς αυτής ακολουθίας προέστη ο εκ των αγαπητοτέρων αδελφών μου εις την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κύριος Γαβριήλ. Ενώ την ρασοφορία ετέλεσε ο παρεπιδημών Συνοδικός Μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου Άγιος Ανέων κύριος Μακάριος, την παρουσία και επευλογία και του αδελφού και συνεπισκόπου εις την Ιεράν αυτήν Μητρόπολη του Αγίου και Χρεών κυρίου Αγαπίου. Η προσέλευση όμως τόσων κληρικών αλλά και μοναχών, αλλά και λαϊκών,
και της μητρός και των συγγενών της αδελφής μας κάνουν να αισθανόμαστε όντως άνθρωποι που πρέπει να ευλογούμε το όνομα του Θεού, διότι σε αυτές τις δύσκολες ημέρες μας αξιώνει να υποδεχόμεθα εις των ζυγών του μοναχικού βίου μία νέα αδελφή, η οποία από ετών ως φίλη της Μονής, στη συνέχεια ως δόκιμος, έκρινε χωρίς βία ότι έπρεπε πλέον να εγκαταλείψει τον κόσμο και να έλθει εδώ εις την κορυφή της κορυφής για να μονάσει και μαζί με τις άλλες αδελφές, την γερόντισσά της Ευαγγελία και την αδελφή Μαρίνα, να δίδουν την παρουσία του μοναχικού βίου σε αυτό το μετερίζει της Μητροπόλεως. Η γερόντισσα από Ευσέβεια προς την μακαριστή της γερόντισσα θέλησε να σου δώσει το όνομα Ανθούσα. Όμως οι επίσκοποι αυτής της Μητροπόλεως αλλά και η παρουσία των Αγίων Αδελφών με έκαμαν να θυμηθώ ότι σε αυτή την Μονή φρικτορός είναι ο πάλε ποτέ διαλάμψας επίσκοπος Κορίνθου, ο Μακάριος Νοταράς, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον τόπο αυτό και το έργο του υπέρ της κατηχήσεως των ψυχών του ποιμνίου του εστίχησε ολόκληρη τη ζωή, καθώς απεμακρύνθη βία από το ποιμνιό του, αλλά από το οποίο ποτέ δεν απέστη, διότι επέμενε να φέρει πάντοτε τον τίτλο του Κορίνθου, του Επισκόπου Κορίνθου. Η ζωή του ως Επισκόπου διακεκριμένη. Υπήρξε άνθρωπος των γραμμάτων. Υπήρξε εκκλησιαστικός άνδρας. Υπήρξε γνώστης της θύραθεν σοφίας και της πατερικής σοφίας, καθώς με τον ομόζυγό του εν πολλής, Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, προμήθευσαν την Ορθοδοξία μας στους δύσκολους εκείνους χρόνους της τουρκοκρατίας με βιβλία ψυχοφέλημα, με βιβλία που προσήκιαν την προσοχή του δούλου γένους και το έκαναν να ενατενίζεται στο πρόσωπο του Χριστού την ελευθερία από τα δεσμά του διαβόλου αλλά και των εχθρών της πατρίδος μας. Και έτσι στα ορλοφικά, καθώς θέλησε να ηγηθεί της Επαναστάσεως, έχασε την επαρχία του. Δεν έχασε όμως την ψυχή του, ούτε τον ζήλο του, ούτε την θέλησή του. Οι χριστιανοί που έμεναν εδώ στην Ελλάδα να είναι χριστιανοί, να μένουν χριστιανοί, να πεθαίνουν χριστιανοί, έστω και αν κάποιοι από αυτούς που εδέσποζαν εδώ τους οδηγούσαν στο μαρτύριο. Και έγινε αλήπτης ψυχών,
όπως δηλαδή στην αρχαιότητα οι παλαιστές αλήφονταν με λάδι για να γλιστρούν από τα χέρια του αντιπάλου, έτσι εκείνος έλουε τους χριστιανούς και ειδικά εκείνους οι οποίοι είχαν αρνηθεί την πίστη με το έλεον της πίστεως και του Θεού για να γλιστρούν από τα χέρια και του διαβόλου, επαναλαμβάνω, αλλά και των αντιχρίστων που εδέσποζαν εδώ. Οδηγήθηκαν με τη συμβουλή του και την προτροπή του πολλοί νέοι άνθρωποι εις το μαρτύριο, το εκούσιο μαρτύριο, για να ξεπλύνουν με το αίμα τους ως δεύτερο βάπτισμα τις αμαρτίες της αποσκύρτησης από την Εκκλησία. Και τέλος, ημίπληκτος από εγκεφαλικό επεισόδιο, αφού περιήλθε τόπους πολλούς της πατρίδος μας, όπως το Άγιον Όρος, όπως την Πάτμο, όπως τα Ιόνια νησιά και τέλος την Χίο και την Αίγινα, άφησε την τελευταία του πνοή για να είναι στην Μητρόπολη Κορίνθου ο τελευταίος Άγιος. Αρχίζομαι με τον Απόστολο Παύλο και καταλήγομαι στον Άγιο Μακάριο τον Νοταρά, τον απόγονο αυτής της μεγάλης οικογένειας του γένους μας, η οποία έδωσε εκτός από αυτόν και Αγίους άλλους όπως τον Άγιο Γεράσιμο, αλλά και πατριάρχες στα Ιεροσόλυμα και στρατηγούς και διδασκάλους του γένους. Έτσι, αδελφοί Μακαρία, καθώς το μοναστήρι παρουσιάζει ως ατίμητο θησαυρό τα ιερά του λείψανα και καθώς τιμητικά για σένα παρέστη και ο πολυσέβαστος γέρον ο Άγιος Ανέων που έχει το όνομα Μακάριος, θέλησα να παραβιάσω την θέλησή της γεροντήσης σου, πιθανόν και την επιθυμία σου, και να σε συνδέσω με αυτόν τον μεγάλο Άγιο που ως μοναχή της μονής αυτής και της Μητροπόλεως μας οφείλεις να τον μελετάς, γιατί πολύ θα ωφελείσαι εις τους αγώνες σου κατά του διαβόλου. Οφείλεις να δίνεις την μαρτυρία του με την σεμνή και ταπεινή σου παρουσία. Και έτσι να μας κάνεις όλους, επισκόπους, κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, λαϊκούς πιστούς της Μητροπόλεως μας, να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την τιμή των Αγίων μας και στο πρόσωπό σου. Δεσπότη μου, Άγια Νέων, σας ευγνωμονώ για την παρουσία σας εδώ με τον Άγιο Ιωνίας. Και εγώ, αλλά και ο Άγιος και Χρεών, και ευχόμεθα το μοναστηράκι αυτό, που όπως βλέπετε είναι μικρό αλλά το αγαπά ο κόσμος, κόσμο αγάπητο, να σας υποδέχεται τακτικά. Να δέχετε τις αρχιερατικές σας ευλογίες, αλλά και τις πατρικές σας συμβουλές, ώστε να αυξάνει και στην πνευματική καλλιέργεια, αλλά και αριθμητικός όσον αφορά τις μοναχές. Και τότε μη στενοχωριέσαι, γερόντισσα. Το πρώτο όνομα που θα δώσω
θα είναι τις γεροντήσεις σου για να αναπαύσω την ψυχή σου, όπως αναπαύω, πιστεύω, με αυτά που είπα, την ψυχή της Μακαρίας. Ο Θεός μαζί μας, χριστιανοί, αμήν, να μας ζήσει και να τη χαιρόμαστε. Αμήν. Τώρα που θα τελειώσει ο Εσπερινός, θα μείνει εδώ να περάσετε, να τη συγχαρείτε μαζί με τη γερόντισσα στην πόρτα, και εκείνο που λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι για να το συνηθίσει. Πώς εκλήθης, αδελφοί, Μακαρία μοναχή, θα σας απαντά και εσείς θα της ανταπαντάτε, να ζήσεις και να ευαρεστήσεις Θεό και ανθρώπους, δηλαδή να είσαι αρεστή και στο Θεό και στους ανθρώπους. Αμήν. Αμήν. Δόξα σοι. Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Άγιε, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίης Πατρών Σιμών Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά και των Αγίης Πατρών Σιμών Παύλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχόμεθα στο Δεσπότη να αξιούται να προσλαμβάνει ακόμη και πολλές και πολλούς μοναχούς και μοναχές. Να πούμε πώς θα γίνει το χαιρετίσμα. Τα χαιρετίσματα θα δοθούν έξω από το ναό για να χωρέσουμε όλοι. Παρακαλώ να εξέλθετε πρώτα το μοναχικό τάγμα και μετά όλοι οι υπόλοιποι θα προσκυνάτε πρώτα το ιερό λείψανο του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά και κατόπιν θα χαιρετάτε και την αδελφή και τη γερόντισσα. Οι ιερείς και οι μοναχές θα μεταβούν στο αρχονταρίκι της Μονής και ο υπόλοιπος κόσμος θα ενημερωθεί για το κέρασμα που θα δοθεί.
Κύριε,